Τα μανία μου των υπερχειλίων επίγυνσε το μόνο. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, στερεωθήτω η καρδία μου εις το θέλημά σου, Χριστέ ο Θεός. Ο εφηδάτων ουρανός στερεώσας τον δεύτερο και Συναξάριον. Εν της μύρης Άγιοι ιερουργός ανεδείχθης, του γαρ του Χριστού γαρώσιε το Ευαγγέλιον πληρώσας, έθηκα στην ψυχή σου υπέρ λαού σου, έσωσας τους αθώους εκ του θανάτου, δια τούτο υγειάστης, ως μέγας μύστης Θεού της χάριτος. Ως μέγας μύστης Θεού της χάριτος. Ανυμνήσομεν ειν τον ιεράρχην άσμαση των εν μύρης λαοί ποιμένα και διδάσκαλων, είναι τες πρεσβείες αυτού ελαφθόμεν, ιδού γαρόφθη όλος καθάρσιος, ακύρατος πνεύματι, Χριστό προσάγων θυσίαν άμωμον, την ειλικρινή και Θεό ευπρόσδεκτον, ως ιερεύς και καθαρμένος στη ψυχή και τη σαρκή, όθεν υπάρχει αληθώς της Εκκλησίας προστάτης και υπέρμαχος ταύτης, ως μέγας μύστης Θεού της χάριτος. Ως μέγα μύστης Θεού της χάριτος. Συναξάριον, τη έκτη του αυτού μηνός μνήμη του εναγής πατρός ημών Νικολάου Αρχιεπισκόπου Μύρο της Λυκίας του Θαυματουργού. Τη αυτή μέρα μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Νικολάου του Καραμάνου, του εν Σμύρνη μαρτυρήσαντος εν έτη 1600, 1650 και 1700. Τες αυτών Αγίες πρεσβείες ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Oh.
Εν ύμνης μόντες μεγαλύνομαι. Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και η γαλλία του το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου η τιμή ατέρων των κερουβήμ και δοξατέρων ασυγκρίτως των σεραφείμ την αδιαφόρα. Την όντως Θεοτόκον σε μένα.
δώσεν επί την ταπείνωσιν της δούλης αυτού, η δούλγαρα πατουνή, μακαρίωση με πάσα γενέ, την τιμιωτέρα των κερουβήν και δοξοτέραν ασυγκρίτως των σεραφήν, την Αγία Κόρος Θεόν λόγων πεκούσαν, την όντως Θεοτόπων σε μεγαλύνομαι. Ότι επίσε με μεγαλείο δυνατός και Άγιον το όνομα αυτού και του έλεος αυτού, ίδια νεάν και γενεάν της φοβουμένης αυτού, Roo!
και την ειρήνη του Κυρίου δεηθούμε. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάριτην. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας Αχουράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης μόνη Θεοτόκου και Ερπαθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων ημουν ημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ Κύριε. Ότι σεν ουσί πάσε δυνάμεις των ουρανών και σε την δόξαν αναπέμπομαι. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οικαιάει και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τον Μέγαν Αρχιπίμενα και Ιεράρχινα πάντες, τον Πρόεδρο των Μοιραίων, Νικόλαον Επιμούμεν, πολλούς γαράνδρας έσωσε,
ενείται αυτόν επί τες δυναστείες αυτού, ενείται αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού, της Εκκλησίας θα άρθει περιπτάμενος ως νεότος της άνων Κανίας των Αγγέλων Νικόλαε τρεις μάκαρ κράζησαϊ προς τον Θεό
Panagie
και δοξάζομεσαι η πίστη και το χρέος την πόλη την άσυστον το αιτήκο στο αρήκο την αραγή προστασία και κατά εφυγή των ψυχών ημών. Δόξα σοι το δείξανδικό φως, δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Την δόμενσε, γλωγούμενσε, προσκυνούμενσε, δοξολογούμενσε, ευχαριστούμενσε, διά την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασίλευ, επουράνιε θέματε παντοκράτων, Κύριε ιεμονογένες Ιησού Χριστέ και εν τον φωτίσου ψώμεθα φως.
Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι διόμεθε περί του Αρχιεπισκόπου ημών Δαβίδ και πάση Χριστό ημών αδερφότητος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι διόμεθε περί του Ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσα και αέρα Φιλοχρίστου ημών στρατού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι διόμεθε περ ελέος ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψης, συγχωρίας και αφέσεις των αμαρτιών του δούλου του Θεού, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών του Αγίου Ναυτού του και των δούλων αυτού του επιτελούντα την Αγία Εορτητά αυτή και προσφερόντα τα δωρατά αυτά. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι διόμεθε και υπέρ του διαφυλακτήν την Αγία Εκκλησία και την πόλη ταύτη και πάσα πόλη και χώρα πολυμού, λοιμού, σεισμού, καταπολεμού, πυρών, μαγέρας, συνδρομής, αλλοφύλων, λοιμού, πολέμου και 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 ελόγη κατομοκινουμένη και ρίστε ημάς, εξ επικμένη δικαίας αυτού απειλείς και ελεήσε ημάς. Ακούσε Κύριε το Θεό ημών, φωνής Διέσους ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς. Επάκουσον ημών ο Θεός, ως σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακρά. Και ήλαιος, ήλαιος γιον ημίν δέσποτε επί τες αμαρτίες ημών και ελεήσον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν αναπέμπομαι. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπάρχει. Και το Πνεύμα Κύσου. Τας κεφαλάς ημών στον Κύριο κλείνομαι. Συ Κύριε. Δέσποτα πολυέλεε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, πρεσβείες της Παναχράνου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αϊ Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων,
των Οσίων και Θεόφορων Πατέρων ημών, των Ενασκήσει Λαμψάντων, του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλήτου Προστάτου και Πολιούχου ημών, Νέστορος και Λούπου των Συναυτό Αθλησάντων, της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Θαυματουργού Βαρβάρας, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Εναγίης Πατρός ημών, Νικολάου Επισκόπου Μύρων της Λυκίας του Θαυματουργού, ούτε μνήμην επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων, ευπρόσδεκτον πίσον την δέησιν ημών, δόρισε ημίν την άφεση των παραπτωμάτων ημών, σκέπασον ημάς εν τη σκέπη των πτερήγων σου, αποδίωξον αφήμων, πάντα εχθρών και πολέμιων, ειρήνευσον ημών την ζωήν, Κύριε ελέησον ημάς και τον κόσμο σου, και σώσοντας ψυχάς ημών, ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Εξ αυτών πενταξιλίους άνδρας χορτάσας, αυτός ευλόξων και τους άρτους τούτους, των σύτων των ίνων και το έλεον, και πλήθυνον αυτά εν τη σήκης των εόρτα ζώντων, εν τη πόλη και εν ωρία ταύτη και εν το κόσμο σου άπαντη, και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου αγίασον, ότι σύ ο ευλογών πληθύνων και τρέφοντα σήματα Χριστέ ο Θεός ημών, και σύ την δόξαν αναπέμπωμεν, συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό, και ζω ποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Λουσία εκτόχευσαν και πεινασαν, οι δε εξητούντες των Κύριων, που και λατωθήσονται παντός αγαθού. Λουσία εκτόχευσαν και πεινασαν, οι δε εξητούντες των Κύριων, που και λατωθήσονται παντός αγαθού. Ουσί εκτόχευσαν και πείνασαν, οι δε εξητούντες των Κύριων, που και λατωθήσονται παντός αγαθού. Υπότιτλοι AUTHORWAVE
Χριστόν η ταπεινώση τα υψηλά, η πτωχία τα πλούσια, σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου Δεϊθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέ της ειρήνης του σύμπανος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθώμε. Πίστεως ευραβίας και φόβου Θεούς γιοντον εν αυτό του Κυρίου Δεϊθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέ του Επισκόπημον Δαβίδ του Τιμίου. Εν Χριστώ διακονίας παντός του Κυρίου και του λαού του Κυρίου Δεϊθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν η θάρασαν και αέραν φιλοχρίστου μόν στρατούν του Κυρίου Δεϊθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέ της πόρεως ταπτής πάσης πόρεως και χώρας και των πιστήκουντων εν αυτές του Κυρίου Δεϊθώμε. Της υγιής και καιρών ειρηνικών του Κυρίου Δεϊθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ πρεόντων, οδηπορούντων, νοσούντων, καμνόντων, ηχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου Δεϊθώμε. Θεός, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθώμε. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχάρητη. Κύριε ελέησον.
Παναγία Σαουράντου, υπερευρωτημένη εν δόξου, δεσπίνηση μόνη Θεοτόκου και ελπαθέν Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων ημονιμονεύσαντες, σώσον ημάς, εαυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραδόμεθα. Η Κύριε, ότι πρέπει σοι πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτε, σώσον ημάς. Παναγία, την ευρωητέλεια σου και την αλήθεια σου κατά νύχτα. Πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτε, σώσον ημάς. Ότι εφρανός με, Κύριε, της ποίημασής σου και της έργης των καιρών σου, αγαλιάσω. Της Θεοτόκου σώτε σώσον ημάς. Ότι ευθύς Κύριος ο Θεός υπόκειου και έστει αδικία εν αυτό. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτε σώσον ημάς. Της Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Της Παναγίας Αυράντου, υπερευρωτημένης εν δόξου, δεσπίνηση μόνη Θεοτόκου και ελπαθέν Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων ημνημονεύσαντες, σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραδόμεθα. Σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ημερών. Σώσον ημάς,
πεθάνοντος υπάρχων και καταδεξαμένος διά την ημετέρα σωτηρίων σαρκωθήνε εκ της Αγίας Θεοτόκων θεά υπαρθένων Μαρίας ατρέπτος εν ανθρωπίσας σταυρώτησε Χριστέ ο Θεός υπερευρωτημένης εν δόξου, δεσποίνης μόνη Θεοτόκου και αερπαθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων ημνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραδόμεθα. Συγκύριε. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Sophia, Orthia.
κανόνα πίστεως και εικόνα πραότητος, εν γρατίας διδάσκαλων ανέδειξε σε τη φήμη σου ή των πραγμάτων αλήθεια. Αγίος ο Θεός, ο
Amen.
πάντα τα προσεύχομαι. Άγιος ο Θεός, ο Και πάω
Βαρθολομαίου, του Παναγιωτάτου και Οικουμενικού Πατριάρχου, όλα τα έτη. Και Θεοπροβλήτου, Μητροπολίτου της Αγιωτάτης, Μητροπολίου Θεσσαλονικής, Υπεριδήμου και Εξάρχου Πάσης Ιταλίας, ημών δε Πατρός και Επιμενάρχου πολλά τα έτη. Σεβασμιωτάτου και Θεοπροβλήτου Μητροπολίτου της Αγιωτάτης Μητροπόλεως Βουλευενών, υπεϊτήμου και εξάρχου Νότιου Μακεδονίας, ημών δε Πατρός και Επιμενάρχου πολλά τα έτη. Αυτή η γαραγνυπνούς είναι υπέρ των ψυχών ημών, ως λόγον από δώσου εντες, είναι με τα χαράς του τοπιού εσύ, και μη στενάζοντες, πάλι εσύ τελές γαριμή, προσεύχεστε περί ημών,
πεποίθαμεν γάρο την καλήν συνείδησιν έχομεν. Εν πάση καλών θέλοντες αναστρέφεστε. Περισσότερος δε παρακαλώ του το πείσε, είναι ατάχιο να αποκατασταθώ. Ο δε Θεός της ειρήνης, ο αναγαγών εκ νεκρών των ποιμένων των προβάτων, των μέγα εν αίμα τη Διαθήκης αιωνίων, των Κύριμων ημών Ιησούν, καταρθήσε ημάς εν πανιέργο αγαθό, ιστοποιήσε το θέλημα αυτού. Ποιόν εν ημίν το ευάρεστον ενώπιον αυτού, δια Ιησού Χριστού, σε αυτού και η Αθήνε από τον όσον αυτόν και οι οχρούμενοι υποπνευμάτων ακαθάωτων και εθεραπεύοντων. Και πας ο όχρος εζήτη άπτες θε αυτό ότι δύναμις παρά αυτού εξήρχετο και ία το πάντας. Και αυτός επάραστος οφθαλμός αυτό εις τους μαθητάς αυτού έλεγε, μακάρι η πτωχή ότι η μέτρα η μετέρα εστί βασιλεία του Θεού. Μακάρι οι πεινώντες νυν, ότι χώτα
καθίσεστε. Μακάρι οι κυρέοντες νυν ότι γεράσετε. Μακάρι είστε όταν είμαστε σωσήν είμαστε οι άνθρωποι και όταν αφορούσε σωσήν είμαστε και ονειδήσωση και εκβάλωση το όνομα εμάς ως υπονηρών ένεκεν του Υιού του ανθρώπου. Χάρητε ένεκείνη την ημέρα και σκητήσατε. Συνευχομένης ημίν προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε, με τα φόβου και αγάπης λατρεύυνση, ανενόχως και ακατακρίτως πετέχει των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίου Σου Βασιλείας αξιοθύνε. Όπως υπό του κράτους Σου πάντοτε φυλατώμενη, συνδόξαν αναπέμπομε το Πατρί και το Υιό Oh.
Oh.
Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου και της Ιεράς ημών Συνόδου, του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ανθίμου και πάσης της Χριστώ ημών αδελφότητος, σύμπαντος του ευσεβούς ημών έθνος, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του φιλοχρίστου στρατού, πάντων των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη και εν ωρία ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών, ευλαβών προσκυνητών και αφιερωτών του Αγίου Ναού τούτου, των κοπιώντων, ψαλώντων, διακονούντων και εργαζομένων εν αυτό, ημών των προσελθόντων και εγκατανοίξει μετεφόντων στην ανέμακτο μυσταγωγία ταύτην και των διευλόγους αιτίας απολυφθέντων αδερφών ημών. Ον τα ονόματα ζών των αδερφών ημών εμνημονεύσαμε και ον έκαστος κατά διάνοιαν έχει πάντων των κατόνομα εορταζόντων την Αγίαν εορτήν ταύτην και πάντων των μισούντων, αδικούντων, διωκόντων, διαβαλόντων και αγαπώντων ημάς, νηστή Κύριος ο Θεός. Πασών των ιερών μονών και ιερών ναών, των και κοιμημένων αρχιερέων, Γεναδίου Παντελεήμονος Λεωνίδου και Παντελεήμονος, των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος ηρωικός αγωνισαμένων και ευσεβώς πεσόντων εν της ιερής του έθνους αγώσι, πάλετε και πεσκάτων. Ον τα ονόματα και κοιμημένων αδερφών ημών εμνημονεύσαμε εν τη Θεία και Ιερά προθέση και ον έκαστος κατά διάνοιαν έχει των γονέων, αδελφών, συγγενών, διδασκάλων και αναδόχων ημών και των και κοιμημένων δούλων του Θεού Νικολάου αρχιερέως και Νικολάου, νηστή Κύριος ο Θεός, εν τη επουρανίω αυτού βασιλεία πάντοτε, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Της ιεροσύνης ημών και της διακονίας του την Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία του πάντοτε, νυν και αή και εις τους αιώνας. Και κατά αξίωση ότι είμαστε μεγάλη παπιά.
με την θέση μου το κυρίω. Βραβείας και φόβου Θεού σιωρών είναι αυτό του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Και πέτρες φύνα εμάς από πάσης θρύψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν. Διαφύραξον ημάς ο Θεός της συγχάρητη. Κύριε ελέησον. Την μέραν πάσαν τελείαν αγίαν ηνικήν και αναμάτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Χαράσου, Κύριε. Συγγνώμην και άφεσιν των αμαρτιών και των υπλημερημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Παράσου, Κύριε. Τον υπόλοιπον γνών της ζωής μόν εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Ανώδυνα, ανεπέσχυντα, ειρηνικά και καλήν απορροκία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα. Χαράσου, Κύριε. Της Παναγίας Αγουράντου υπερευρωγημένης εν δόξου δεσποίνης μόνη Θεοτόκου και Ερπαθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων ημνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραδόμεθα. Συγκύριε. Δια των ικτυρμών του μονογένου σου Υιού μεθού ευλογητώσει συν το Παναγείο και αγαθό και ζώπιος πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Η πάση και το πνεύμα Κύσου. Αγαπήσομεν αλλήλους την αενομονία ομολογήσομε. Αγαπήσωσε, Κύριε, ησύζε μου, Κύριος θερέω μάμου,
Ασφαίρας, τα σφαίρας, εν σοφία πρόσχομεν. Όλοι μαζί. Πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιη την ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, ως εκ Φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ουποιηθέντα, ομοούσιον τον Πατρί, διο Παπάντα εγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια τη Μετέρα σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εν ανθρωπίσαντα, σαρκωθέντα τε υπέ ημών, επί Ποντίου Πιλάτου και Παγόντα και τα Φέντα και ανασθάντα την τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης πριν εζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και στε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών, εις μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ομολογώ εμπάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου, προσχομεν την Αγία να φοράν εν ειρήνη προσφέρειν. Ελέον ειρήνη θυσίαν εν εσαι ον. Χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος Oh,
Την Θεόν
και της Ιεράς ημών Συνόδου, των Ορθοτομούν των Λόγων της εις αληθείας. Και δώσε μην εν ενιστόματι και μια καρδιά δοξάζει και ανυμνήν το πάτημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέη μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, με τα πάντα νημών και μετά του Πνεύματός σου πάντων των Αγίων ημνημονεύσαντες ετ και την ειρήν του Κυρίου Θεϊσόμε η Κυρία Ελλάδων και Αγιασθέντων τιμιών δώρων του Κυρίου Θεϊσόμε όπως εξάμενος αφράεις το Άγιον και πειράνιον Θεός και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος εξάμενη ως και αλλήλως και πάσα τη ζωή λοιπόν Χριστόν ο Θεό παραδόμεθα. Συ Κύριε. Και καταξίωσον ημάς Δέσποτα με τα παρησίας ακατακρίτως τολμάν επικαλείστες τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και Λαγή. Πατέρ ημών, ο εν της ουρανής, αγίασθητο το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον και άφεσ' ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέχεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Άγιου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ειρήνη βάση και το πνεύμα Τίσου. Ας κεφαλάσιμον το Κυρίο κρίνομε. Πιστεύω, Κύριε, και μόνο ο Πατήσιο και τόσο Χριστός, περιθώρησε τον κόσμο του Χριστός.
έτσι πιστεύω ότι του τα αφέσει το άχρωτο σώμα σου και του τα αφέσει το κύβε νέμα σου. Δέω μέσα ελέησον πίστορες από τα παραπτώματα μου, τα έκουσε και τους έξι παρτιών και ζωή την όνειο να μην. Και του βαθίζω προς την κοινωνία προς τους γεφλέξεις και την ουσία. Και γάλι πάρει του δάχου του αδερφάς Πικίδος. Το ότι προς την μυστικού σημερονίες και ευκαιδόμαι πάρα πολύ. Που μη γάλι της ευκαιδόμαι σε τόσο καθά περαιώδας. Αλλά όσο ληστείς ο πανόγος μυστηνία μου και τη βασιλεία σου. Θεού το σώμα θέμε και το Θεό περνάει από την ρέφη της πόδας με μισθέ και ηλίας του Θείας Εμείδε το προσκολάστε το Θεό αγαθόνεστε. Τίθεστε το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Το δίπλο σου του μυστικού σήμερον η αίθεια ότι κοινωνών με παράνομε. Που μη γάρτης έκτρες του μυστήριου που πήγε μας εδώ σου κατά πέρα ο Ιούδας. Αλλά όσο είσαι ο μονομός και είσαι τον Κύριο δέσαι τη βασιλεία σου. Είσαι τιμό δέσποτο δέσαι τη βασιλεία σου. Είστε τιμό Άγιο όταν έρθει τη βασιλεία σου. Αδελφοί και πατέρες, συγχωρήσατε. Σώμα του Κυρίου και Θεού και Σωτήρου Σημών Ιησού Χριστού εις άψε αμαρτιών και ζωή την αιώνια. Έτσι αναξιός προσερχομένου, μεταδίδονται μη δαμή του αναξιωτά του αρχαίρι. Thank you.
Μεγάλη τιμή και ευλογία για την ελαχιστότητά μου σήμερα, αγαπητοί μου αδελφοί, να τελούμε την πρώτη αρχιερατική Θεία Λειτουργία με την ευλογία και την άδεια του Πνευματικού μας Πατέρα, του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης Κυρίου Κυρίου Ανθίμου, τη αδεία και ευλογία που σήμερα είμαι μαζί σας και τελούμε την πρώτη λοιπόν αρχιερατική Θεία Λειτουργία εδώ στον καινούριο ναό. Η σημερινή εορτή είναι αφορμή προβληματισμού αλλά και χαράς. Πέρασαν πολλά χρόνια και έχετε ακούσει πολλά και τον Άγιο Νικόλαο από πολλούς δεινούς ιεροκήρυκες. Σήμερα λοιπόν και εγώ θα ήθελα απλά μια πινελιά να βάλω στην εικόνα αυτού του μεγάλου Αγίου και ένα μικρό λιθαράκι στις ψυχές όλων μας προβληματισμού με την ευκαιρία της σημερινής πανηγύρεως και να καταθέσω στην αγάπη σας μερικές απλές σκέψεις βγαλμένες μέσα από την καρδιά και με αφορμή το απολυτίκιο του Αγίου που το λέμε εσείς εδώ κάθε μέρα αλλά και παντού σε όλο τον κόσμο αφού ο Άγιος Νικόλαος είναι τόσο δημοφιλής και λαοφιλής. Να φανταστείτε κάτι πολύ απλό να σας πω. Στην επαρχία που διακονώ, στα ορεινά Γρεβενά, τα περισσότερα χωριά είναι με το όνομα του Αγίου Νικολάου. Και μετά είναι της Παναγίας και άλλων Αγίων. Στα ορεινά μέρη υπάρχει χωριό, υπάρχει βουνό, υπάρχει τόπος που να μην έχει στη στεριά και όχι στη θάλασσα, αφού ξέρουμε μεν ο Άγιος Νικόλαος είναι ο προστάτης των θαλασσινών και των ναυτικών, αλλά υπάρχει χωριό βουνό που να μην έχει ξοκλήσει, παρεκκλήσει, μοναστήρι ναό αφιερωμένο στον Άγιο Νικόλαο. Και φυσικά δεν υπάρχει, γιατί είναι ένας Άγιος κοντά στον άνθρωπο. Έτσι λοιπόν, όταν ψεύνουμε το απολυτίκιο του όλοι μας, λέμε, δεν ξέρω πόσο το καταλαβαίνουμε και πόσο το εννοούμε, τρία χαρακτηριστικά από τη ζωή του Αγίου, τα οποία όμως είναι πολύ ουσιαστικά και για τη δική μας ζωή. Είναι τα δώρα
που μας χαρίζει ο Άγιος κάθε φορά που τον τιμούμε. Έτσι λοιπόν ο Άγιος είναι κανόνας πίστεως και κανόνας ξέρετε ποιο είναι, το χαράκι. Είναι δηλαδή ο υπογραμμός. Είναι ο τύπος, θα έλεγα έτσι απλά, της πίστης. Είναι εικόνα πραότητας. Είναι αυτός ο οποίος μας διδάσκει την πραότητα και είναι αυτός ο οποίος είναι πρότυπο. Κάθε εικόνα δεν είναι ένα πρότυπο, δεν την προσκυνάμε. Είναι λοιπόν πρότυπο πραότητας, αλλά είναι και δάσκαλος όμως που στην εγκράτεια. Να λοιπόν τρία βασικά στοιχεία από τη ζωή του Αγίου, τα οποία ο Άγιος μας τα χαρίζει καθημερινά που τον επικαλούμαστε, αλλά δεν ξέρω όμως εμείς πόσο τα προσλαμβάνουμε ο καθένας μας στην προσωπική μας καθημερινή πνευματική ζωή. Ο Άγιος μας προκαλεί και μας προσκαλεί και μας παρακαλεί και μας έτσι κάθε μέρα να αγωνιζόμαστε, να είμαστε κοντά στο Χριστό, να εφαρμόζουμε το θέλημά Του έτσι ώστε να δυναμώνει η πίστη μας. Είναι μεγάλη υπόθεση, αδελφοί μου, κάθε μέρα να δυναμώνει η πίστη μας. Και όταν λέω να δυναμώνει η πίστη μας, εννοώ απλά, πολύ απλά, να νιώθουμε την αγάπη του Χριστού, να νιώθουμε την ευεργεσία του Χριστού και αυτήν την αγάπη και την ευεργεσία να την κάνουμε και εμείς αγώνα και αγωνία για τη σωτηρία μας. Αν κάποιο λουλούδι το απομακρύνουμε από το φως, τι παθαίνει, κυτρινίζει και μαραίνεται. Αν το στερήσουμε τον ήλιο και το βάλουμε μέσα σε ένα σκοτεινό δωμάτιο, κάθε μέρα το ποτίζουμε, βάζουμε και λίπασμα και οτιδήποτε άλλο, δεν θα προκόψει και όχι μόνο δεν θα προκόψει, αλλά θα σαπίσει και θα μαραθεί. Έτσι είναι και ο άνθρωπος, όταν στερηθεί αυτό το δώρο της πίστης και όταν λέω το δώρο της πίστης, αυτή την προσωπική σχέση με τον Χριστό, τότε λοιπόν μαραίνεται, σαπίζει με οποιασδήποτε συνέπειες και νεκρώνεται. Άρα λοιπόν το πρώτο είναι το δώρο της πίστης. Να ανανεώνουμε καθημερινά την πίστη μας, αλλά πώς όμως, όπως λέει παρακάτω τώρα ο Άγιος, με την πραότητα και με την εγκράτεια. Δηλαδή με τον αγώνα μας. Πραότητα είναι η ηρεμία, η οποία όμως είναι πρώτα-πρώτα εσωτερική κατάσταση. Αν δεν έχουμε μέσα μας γαλήνη και ηρεμία, αν δεν είμαστε εντάξει, πιο απλά να το πω, με τον εαυτό μας, ούτε και έξω θα έχουμε γαλήνη και ηρεμία, ούτε και με τους άλλους μπορούμε να τα βρούμε. Αν όπως λέμε απλά και συγχωρέστε με έτσι που θα μιλήσω απλά γιατί έτσι έμαθα να μιλάω εκεί που είμαι, αν τρογωνόμαστε με τα ρούχα μας, πώς λοιπόν θα τα βρούμε με τον διπλανό μας? Αν δεν μπορώ να κάνω χωριό με τον εαυτό μου, πώς λοιπόν θα είμαι εντάξει εδώ οι μικροί φίλοι μας με τους συμμαθητές τους, με τους γείτονές μας, με τους συγγενείς μας, με τους συνανθρώπους μας? Άρα λοιπόν η πραότητα, η ηρεμία ξεκινάει από μέσα μας. Αλλά για να είναι ο άνθρωπος ήρεμος, και θα πω και μια λέξη άλλη και προσέξτε την, και ήμερος, τότε θα πρέπει να είναι δυνατός στην πίστη, να αγαπάει του Χριστό, αλλά τον αγαπάει όχι με τα χείλια, όχι με τα λόγια, αλλά με τη ζωή του, με τον αγώνα του τον καθημερινό. Και αυτή η ηρεμία και αυτή η γαλήνη φέρνει λοιπόν μετά τι, και την εγκράτεια. Και η εγκράτεια τι είναι, η άσκηση. Δηλαδή η προσπάθεια κάθε μέρα να ανεβαίνουμε και ένα σκαλοπάτι, κάθε μέρα να γινόμαστε καλύτεροι, κάθε μέρα να προοδεύουμε. Αγώνα κάνουμε, θα χρειαστεί καμιά φορά να πάμε και κανένα σκαλοπάτι παρακάτω, αλλά δεν θα κατρακυλήσουμε. Άλλο να κατεβούμε ένα σκαλοπάτι και μετά να συνεχίσουμε πάλι τον αγώνα μας και άλλο να μας πάρει η κατρακύλα. Έτσι λοιπόν και η εγκράτεια είναι θέμα πίστεως, γιατί εγκράτεια σημαίνει, όπως είπα και πριν, άσκηση, συνειδητή συμμετοχή σε αυτήν την αγάπη του Χριστού και προσπαθώ συνειδητά να αγαπώ τον Χριστό. Και αγαπώ τον Χριστό σημαίνει ότι θυσιάζομαι για τον Χριστό. Να λοιπόν
τι ο Άγιος μας, τι μεγάλα δώρα μας δίνει καθημερινά. Να λοιπόν και για μας μια καλή ευκαιρία αυτά τα δώρα της αγάπης Του, αυτά που τα έκανε βίωμα και τα έδωσε λοιπόν στον και τα δίνει στον καθένα μας, και εμείς λοιπόν αδελφοί μου να τα πάρουμε στη ζωή μας και να τα αξιοποιήσουμε. Έτσι λοιπόν ο Άγιος μας, όπως είπα και πριν, αυτή η μεγάλη αγιασμένη μορφή μας δίνει τη χάρη Του και την ευλογία Του κάθε φορά που και εμείς όχι απλά μόνο Τον επικαλούμαστε, αλλά κάθε φορά που και εμείς έτσι Του υποσχόμαστε ότι θα αγωνιζόμαστε να δυναμώνει η πίστη μας, να είμαστε πραείς και ήρεμοι και ήμεροι και θα προσπαθούμε έτσι να έχουμε εγκράτεια στη ζωή μας, δηλαδή αγώνα, έτσι ώστε να μαραίνουμε τα πάθη μας και να θεριεύουν και να βγαταίνουν και να προκόβουν οι αρετές στη ζωή. Εύχομαι ολόψυχα ο Άγιος Νικόλαος να ενισχύει τον αγώνα τον καθενός σας, τον προσωπικό, να ευλογεί τις οικογένειές σας, να ευλογεί εδώ την ενορία, την πόλη, την πατρίδα μας, την Ελλάδα μας, να ευλογεί τους νέους εδώ πέρα που είναι η παρηγοριά και η ελπίδα μας, και σε εμάς τους μεγαλύτερους να δίνει μυαλό, έτσι ώστε να είμαστε πρότυπο για τους νέους, γιατί καμιά φορά, ξέρετε, λέμε μόνο οι νέοι, οι νέοι, αλλά εμείς οι γέροι είμαστε πολύ χειρότεροι, οι μεγαλύτεροι, και γι' αυτό και κάνουμε λανθασμένα πρότυπα στα παιδιά. Έτσι λοιπόν να φωτίζει όλους μας, να είμαστε στο δρόμο του Θεού και να αγιάσουμε. Αμήν. Εις μνημόσυνον αιώνιον, Χριστέ δικαίως, αλληλούια. Με τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε. Αμήν, αμήν, αμήν. Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου Θεός Κύριος και ευχαριστής ουδή αυτή η χάρη μας
τούτο το σώμα ημών εν έσεω σου Κύριε, όπου σημνήσομεν την δόξα σου, ότι ηξίωσας ημάς με τα σχήν των Αγίων μυστηρίων σου, στήριξον ημάς εν το σώγιασμό, όλη την ημέρα μελετάν την δικαιοσύνη σου. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Ορθή μεταλαβώντες των Θείων Αγίων, αφράντων αθανάτων, υπλανίων και ζωπιών φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαρισίσομεν το Κυρίο. Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Κύριε ελέησον. Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν, είναι εκείνη και αναμάτη των εξάμενη, και αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό τον Θεό παραδόμεθα. Συ Κύριε. Ευχαριστούμε συνδέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα εντυξίωσας ημάς των υπορρονιών και θανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς σε το φόβο σου, φρούρισον ημών τη ζωή, ασπάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και ηγεσίες της ενδόξου του Θεοτόξου και η Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου. Ότι εσύ ο Αγίας Μόσιμον και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν του Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε, Δέσποτα Άγιε, ευλόγησον. Ο ευλογώντας ευλογούντας, Κύριε, και αγιάζοντας επισήπε πειθώντας, σώσον το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξον η θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείψει μας τους ελπίζοντες επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε, τις εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις άρχους ημών το στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσει αγαθή και πάν δόρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνον εξού του Πατρός των Φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Το πνεύμα του νόμου και το παραπτώνω πως υπάρχει. Κανόνα πίστεως και εικόνα λαότητος εν κρατίας διδάσκαλος ανέδειξεσαι την πίμη σου ή των πραγμάτων αλήθεια διά τούτο σε όνας των αιώνων να μην
η πρεσβεία Κύριε πάντως των Αγίων και της Θεοτόκου την συνειρήνην δώσιμην και ερέησον ημάς ως μόνος ηκτήρ μου. Κύριε και κελεύσε στη γη παντοδαπούς εκθήει καρφούς, εις απόλαυση και τροφήν ημετέραν, ότι σπέρμασι του σπίτι πέδας και δανείλ των Ευαβυλώνια προδιέν των λαμπροτέρους αναδείξας. Αυτός πανάγαθε βασιλεύ και τα σπέρματα ταύτα, συν τις διαφόρες καρπής ευλόγησον και τους εξ αυτό μεταλαμβάνοντας αγίασον, ότι εις δόξα σύ και εις τιμή και μνήμη, του εν Αγίης Πατρός ημών, Νικολάου Αρχιεπισκόπου μύρον της Λυκίας του Θαυματουργού, ταύτα προετέθησα παρά το Σοδούλο και Σμνημόσυνον τον ενευσιβήτη πίστη τελειοθέντων. Παρά σπουδαί αγαθέ, τη τευτρεπίσαση ταύτα και τη μνήμη επιτελούση, πάντα τα προσωτηρίαν αιτήματα και τον αιωνίο σου αγαθόν την απόλαυση. Πρεσβείε τη Παναχράντου Δεσπίνη Σιμών Θεοτό και Παρθένου Μαρία, του Εναγίη Πατρό Σιμών, Νικολάου Αρχιεπισκόπου Μύρων τη Λυκία του Θεματουργού και τη μνήμη επιτελούμε και πάντω σου των Αγίων. Ότι σύω ευλογών και αγιάσματα σήματα Χριστέω Θεό Σιμών. Και εσύ τη δόξα να αναπέμπουμε, συν τον άρχο σου Πατρί και τον Παναγίου και αγαθό, και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αή και στους αιώνας των αιώνων. Έπειρα, γεια σου τώρα. Ή το όνομα. Αρχιερατικής Θείας Λειτουργίας και της Πανηγύριος σήμερα με την ευλογία του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κυρίου Ανθίμου, χθες έδωσε την ευλογία. Σήμερα λοιπόν θα κάνουμε τρεις αναγνώστες των Σημεών, τον Σωτήρη και τον Αθανάσιο. Τυχαίνει με τους δύο να τους ξέρω από τα παλιά χρόνια. Έτσι λοιπόν ευλογία σήμερα. Προχειρήσουμε, θα τους κάνουμε αναγνώστες για να διακονούν στο ψαλτήρι. Ελάτε. Ελάτε και οι τρεις. Κύριε ο Θεός ο Παντοκράτορ, έκλεξε τους δούλους σου Σωτήριον, Σημεών και Αθανάσιον. Και αγίασον αυτούς και δώσ' αυτής με τα πάση σοφίας και συνέσεως των θείων σου λογίων την μελέτη και την ανάγνωση ποιήστε διαφυλάτων αυτούς ένα μέμπτο πολιτεία ελέη και κρυμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού μεθού ευλογητώσι συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα νύν και αή και στους αιώνας των αιώνων. Τέκνα. Ο πρώτος βαθμός της ιεροσύνης ο το αναγνώστου τη χάνει. Προσήκει ουν εις ημάς καθεκάστην ημέρα, τα στίας γραφάς μεταχειριζομένους και τας προόδους πείστε, ή να οι ακροόμενοι θεωρούνται σε οικοδομή δέχονται και σε αυτό μείζωνα βαθμόν περιποιήσετε. Μηδαμός κατεσχύνονται επισής ψήφων. Σοφρόνος γάρ και οσίως και δικαίως πολιτευόμενοι, και των φιλάνθρωπων θεών ήλαιον έξιτε και της μίζωνας αξιωθήσετε λειτουργίες εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών, όη δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός Κύριος, ιδού γέγονε οι δούλοι του Θεού Σωτήριος, Σημεών και Αθανάσιος, αναγνώστες
της Αγιωτάτης Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Πάτε λίγο, όχι, δεν θέλω άλλο. Αυτό λίγο. Πάτε λίγο. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Να είστε γεροί και να αξιωθείτε να διακονείτε τον Θεό και τον Άγιο Νικόλο έως τέλος της ζωής σας. Να είστε καλά. Άξιος. Δεν έχει τέτοια. Τι άξι, δεν έχουμε χειροτονία. Άμα με το καλό, τότε θα σας τα ψάλλουμε. Το κεραίο δεϊτόμε. Κύριε ελέησο. Ευλογία Κυρίου και έλεος αυτού έρθει εφημάς. Και αυτού θεία χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίση ημών, δόξα σοι. Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχαράτου και Παναμού Μαγιές Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες του Τιμίου Νεπουρανία δυνάμεων σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Εδόξων και Πανεφημών Αποστόλων, των Ενεγείς Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου και Κυρίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθαρασίου και Κυρίου Ιωάννου Θελήμου, Πατριαρχών Αλεξανδρίου, Σπυρίδων Ασυνδρικών, Νεκταρίου Επιστόμου Μεταπόλεως, Γρηγορίου Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης του Παναμά και Ακυλίου Αρχιεπισκόπου Λαρίσης του Δαμπτοδαματουργού, των Αγίων Ενώσου Μεγάλων Μαρτύρων, Γεωργίου των Οπλοφόρων και Βιβλίων του Θεοδόρου, Θεοδόρου 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 του Γεωργίου του Ερτσουκλίου και Δημητρίου του Εξαμαρίνη, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Εναγίης Πατρός ημών Νικολάου Αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκείας του Θαυματουργού, που τη μνήμη επιτελούμε και πάνω των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Για μια ακόμη φορά θέλω να ευχαριστήσω τον Παναγιώτατο Μητροπολίτη και Πνευματικό μας Πατέρα, που έδωσε την άδειά του και την ευλογία του χθες και σήμερα να είμαι μαζί σας και να κάνουμε την πανήγυρη εδώ της ενορίας σας. Τους πατέρες επίσης, τους ιεροψάλτες και όλους εσάς που σήμερα ενώσαμε τις προσευχές μας μέσα στο κοινό ποτήριο, έτσι ώστε ο Άγιος Θεός διαπρεσβειών και της κυρίας Θεοτόκου αλλά και εδώ του εφόρου της ενορίας, του προστάτου της ενορίας του Αγίου Νικολάου, να μας χαρίζει και εμάς κάθε καλό για τη σωτηρία των ψυχών μας. Εύχομαι χρόνια καλά, πολλά, ευλογημένα, με υγεία πρώτα ψυχής και μετά σώματος και σε όσους και σε όσους γιορτάζουν και σε όλους τους υπόλοιπους και με το καλό τώρα, καλά Χριστούγεννα. Ευχαριστούμε. Και εμείς οι ιερείς του ναού εδώ, οι επίτροποι, και νομίζω όλο το εκκλησίασμα να ευχαριστήσουμε τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Γρεβενών, κ. Δαβίδ, ο οποίος με την ευχή και την ευλογία του Παναγιωτάτου σήμερα μας χάρισε τη χαρά να έχουμε την πρώτη αρχιερατική Θεία Λειτουργία στο ναό μας. Τον ευχαριστούμε η καρδίας, του ευχόμαστε ο Άγιος Θεός να του χαρίζει κάθε ευλογία, να επιμένει θεοφιλός την ενορία του, να τον χαρίζει στην Εκκλησία του υγεία, μακροημερεύοντα, ορθοτομούντα το λόγο της αληθείας. Ενωρία, καλά είπε, καλά είπε. Καλά τα είπε, καλά τα είπε.
Έχουμε και μία βαθιά γνωριμία από τότε που ο Μητροπολίτης ήταν ο προϊστάμενος του Ιερού Ναού του Αγίου Χρυσοστόμου, στον οποίο εγώ είμαι ενωρίτης και ήταν ο προϊστάμενος και ο ποιμενάρχης της ενωρίας μουσικής και έτσι καμιά φορά ξεχνιόμαστε και αντί να πούμε σεβασμό, λέμε και Παπαδαβή. Αλλά έτσι, καλύτερα, καλύτερα. Μας έχει μείνει λίγο. Τον ευχαριστούμε θερμά σήμερα για την τιμή που μας έκανε. Ναι. Και φυσικά όλα αυτά με την ευλογία του Παναγιωτάτου, ο οποίος με τη στήριξή του όλα αυτά τα χρόνια μας αξίωσε να έχουμε την ευλογία να λειτουργούμε στον καινούργιο ναό, να τον χαιρόμαστε, να είμαστε όλοι μαζί εδώ και ευχόμαστε με την δικιά σας βοήθεια σιγά σιγά να αποπερατωθεί, να ολοκληρωθεί για να χαρόμαστε ακόμη περισσότερο. Χρόνια πολλά και ευλογημένα και πάλι ευχαριστούμε και όλους τους συνεργάτες οι οποίοι τίμησαν και βοηθούν εδώ. Έχουμε τη χαρά σήμερα να έχουμε τα σχολεία εδώ της ενωρίας, συνεργάτες, όλοι να είστε καλά, κάθε ευλογία, χρόνια πολλά και ευλογημένα. Πίσω να πω και το δικό μας λίγο, υπάρχει και έκθεση εργοχείρων, σας παρακαλούμε αν μπορείτε να δείτε και σας ενδιαφέρει κάτι να στηρίξετε με τα ημερολόγια, έτσι θα είναι για ευλογία της ενωρίας. Και πάλι χρόνια πολλά και πάλι ευχαριστούμε. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Διευκόν του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Καλημέρα και χρόνια πολλά και σε όλους. Θα δώσω σε όλους αντίδωρο, αλλά με μια προϋπόθεση όμως. Εγώ θα δώσω σε όλους αντίδωρο, μέχρι και τον τελευταίο, αλλά με μια προϋπόθεση. Δεν θα έρθει καμία και κανένας από το κέντρο. Πρώτα τα σχολεία να φύγουν τα παιδιά και μετά εγώ θα μοιράσω μόνος με εγώ. Αλλά μέχρι και τον τελευταίο και την τελευταία, αλλά καμία και κανένας από το κέντρο. Χριστός.